της ιστορίας της αθλητικής της πόλης, τα συναισθήματα δεν είναι πολύ σημαντικό το διαχειρισμό και η γραμματεία χρησιμοποιούν και ο Παππού Χάσης να θυμίσουν τις ομάδες της πόλης. Μιας πόλης που έχει γράψει εκεί τις ιστορίες όλα τα σπορ και πολύ μεγάλη ιστορία μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για εμάς για όλους τους παλιούς παράγοντες. Είναι πολύ σημαντική τη στιγμή ότι αναγνωρίζεται η προσφορά του αθλητισμού σε αυτή την πόλη στα 100 χρόνια, 100 χρόνια μετά την απελευθέρωσή της. Έχουμε και ελπίζω η επόμενη που θα μετά από 100 χρόνια. Τι νιώθετε στη Θεσσαλονίκη την αύρα της ακόμη κι αν δεν είστε τα τελευταία χρόνια εδώ? Τα καμπινά και εγώ μόνο σε όλοι και σπουδές στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς. Εδώ μεγαλώσαμε, εδώ παίζει το πρώτο μας μπάσκετ, εδώ κάνουμε τα πάντα για πρώτη φορά. Έχει μείνει λίγο πίσω σε τίτλους, σε επιτυχίες. Αυτό είναι παραδοτικό. Και εγώ θυμάμαι όταν πρωτεύουσα στο ΠΑΟΚ, δύο χρόνια πριν έπαιζε μπαράζ για να πέσει στη Β' Εθνική με το Δημόπρεπο. Θυμάμαι σαν τώρα. Μετά ακούσαμε με την τρομερή πορεία κτλ. Το ίδιο και ο Άρης πέρασε την παράκμη. Το Ηρακλής βρίσκεται ποδόσφαιρο και μπάσκετ στις κατηγορίες που δεν θέλουμε. Αλλά σίγουρα όλα αυτά ανατρέπονται, αν και εφόσον υπάρχει μεράκι. Πάντα υπήρχε από τους παράγοντες της πόλης να βοηθήσουν τα νέα παιδιά να ξανακούνουν να μπαίνουν στον αθλητισμό και να στηρίζουν τα σωματεία. Δεν μπορεί να σταματήσει μια πόλη με πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμο να σταματήσει να έχει αθλητισμό. Έχουν και ελπίζω να συνεχίσει αυτή τη μεγάλη πορεία. Σε επίπεδο συλλόγων, Επιτρόπου του Ολυμπιακού, σε ένα Final Four, ένα σχόλιο σα. Το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό καταρχήν γιατί σε αυτή τη δύσκολη χρονιά που περνάει η χώρα, μια ελληνική ομάδα να είναι στο Final Four. Πιστεύω ότι είναι outsider, δεν είναι τελικά καλό Ολυμπιακό. Ρόστερ λόγω και τραυματισμού, αλλά και κάποιον αποχωρήσουν όσο ήταν πέρυσι. Αλλά έχει μια μεγάλη πιθανότητα να πάει καταρχήν να υπερασπιστεί το κύριο του Βαταλίου Ευρώπη και να κάνει ό,τι γίνεται καλύτερο. Πιθανόν να φέρει το σπίτι του Βαταλίου. Και ίσω το Βαταλίου είναι ένα τουρνουά, το οποίο δεν, παρόλο που δεν είναι φαβορή ο Ολυμπιακό, δεν μπορεί να στέψει κάποιον καρά φαβορή ότι θα το πάει. Στην πόλη δεν ήταν.